Ο κύριος Τράκας έχει το λόγο για τον κατάλογο παρουσιών. Ο κύριος Βαλιράκης παρών, ο κύριος Οικονόμου απόν, η κυρία Παρίση παρούσα, ο κύριος Δεμέστικας απόν, η κυρία Θανασάκου παρούσα, ο κύριος Αυγουρόπλος παρών, η κυρία Βεντουζά παρούσα, ο κύριος Χατζής απόν, η κυρία Τσικρικώνη παρούσα, η κυρία Νικάκη παρούσα, η κυρία Ρουφογάλη παρούσα, η κυρία Σουρανή παρούσα, η κυρία Αρβανίτη απούσα, ο κύριος Σουρουπλής απόν, η κυρία Δημητριάδου παρούσα, η κυρία Μπουφούνου παρούσα, ο κύριος Τράκας παρών, ο κύριος Χιαμάνης παρών, ο κύριος Κουτέρης παρών, ο κύριος Χαρακτηνιώτης παρών, ο κύριος Στίγκας απών, ο κύριος Κουτάκης παρών, ο κύριος Ζήκας παρών, ο κύριος Καραγιάννης απών. Ο κύριος Καραγιάννης είναι δικαιολογημένος, είναι άρρωστος. Ο κύριος Κεχρής απών, ο κύριος Τούτουζας παρών, η κυρία Φασούλη παρούσα, ο κύριος Αποστολόπουλος Νικόλαος απών, ο κύριος Στάπας απών, η κυρία Μπρέμπου απούσα. Η κυρία Μπρέμπου είναι δικαιολογημένη, είναι άρρωστη. Ο κύριος Ανιφαντής απών. Το ίδιο και ο κύριος Ανιφαντής, με πήρε τηλέφωνο, είναι και αυτός άρρωστος. Ο κύριος Δρεμούδος απών, η κυρία Πολυκαλά απούσα. Κυρία Πολυκαλά. Η κυρία Πολυκαλά είναι άρρωστη, με πήρε τηλέφωνο, οπότε θα είναι δικαιολογημένη για σήμερα. Παρούσες είναι και η πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Σχολαργού, κυρία Γκούμα, και η πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, κυρία Δημάκου. Πρόεδρε, διαπιστώνω τα παρτία, μπορούμε να συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τράκα. Η ώρα είναι 18 και 22, έναρξη της συνεδρίασης. Σας καλώ στην 14η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 5η 15 Δεκάτου 2018. Νομίζω υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις. Δεν υπάρχουν. Ανακοίνωση. Ωραία. Αυτά κάνουμε την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, ο κύριος Αντιδήμαρχος, ο κύριος Αυγουρόπουλος, έχει το λόγο. Ναι, καλησπέρα σας. Θα διαβάσω μια ανακοίνωση για τη γνωστή υπόθεση της διαμάχης με τον κύριο Τίνκα. Ή μάλλον η λέξη διαμάχη. Λείπει ο κύριος Τίνκας τώρα. Λοιπόν, αν έρθει θα μου δώσετε το λόγο μετά σε αυτή τη συνεδρίαση, γιατί η άλλη είναι ειδική, ή άλλως θα πάμε την Τρίτη. Ευχαριστώ πολύ. Να είναι να τα ακούσει. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Αυγουρόπουλο, όπως πάντα γρήγορος και αποτελεσματικός. Το λόγο έχει αντιδήμαρχος η κυρία Μουντάκη. Παρακαλώ. Εγώ θέλω να σας ενημερώσω ότι την Κυριακή, 18 του μηνός, ώρα 11, στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου, θα βραβεύσουμε τους επιτυχώντες μαθητές πλέον φοιτητές που πέρασαν σε ΑΗ και ΤΕΗ στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου, να είσαστε όλοι εκεί. Μάλιστα υπάρχει και μια μουσική μικρή εκδήλωση και μετά θα ακολουθήσει η βράβευση. Το δεύτερο είναι ότι στις 19 του μηνός, Δευτέρα, ώρα 7, έχουμε την έναρξη του Δημοτικού Ελεύθερου Πανεπιστημίου. Η απόγονη του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι το θέμα, Καλάς και Καλασά. Ομιλία από τον κύριο Μανολιδάκη, τον εθνομουσικολόγο. Θα γίνει απαγγελία όρκος του Μεγάλου Αλεξάνδρου από τον Ελευθέρη, τον Ελευθεριάδη, τον ηθοποιό και σκηνοθέτη. Και στη συνέχεια θα έχουμε δύο χαιρετισμούς από μία Καλάς και ένα Καλάς, και θα κλείσει με μία μουσική, ας το πούμε, νότα από το Εθνικό Δίο από δύο καθηγητές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Μουντάκη. Ενημερώσω ότι προσήλθε και ο κύριος Οικονόμου, και να καλωσορίσω και τους εκπροσώπους από το τοπικό τύπο, την κυρία Γρινιαζάκη από την Παπάγου Πολιτεία και την κυρία Κούτρα από την Πόλις Νιούς και Βόρεια Γειτονιά. Το λόγο έχει η κυρία Παρίση. Καλησπέρα και από μένα. Ήθελα να σας ενημερώσω για δύο δράσεις τις οποίες έχει ο ΔΟΚΜΕΠΑ. Η πρώτη αφορά τη θεατρική παράσταση, την επανάληψη της θεατρικής παράστασης, η οποία είχε παρουσιαστεί το καλοκαίρι, γιατί θα ξαναπαρουσιαστεί 22 και 23 Νοεμβρίου, αυτή τη φορά με φιλανθρωπικό σκοπό. Θα κληθούν όλοι να φέρουν είδη καθαριότητος προσωπικής αλλά και καθαριότητος χώρου, καθώς επίσης και συσκευασμένα γάλατα μακράς διαρκείας, τα οποία θα δοθούν στο Ίδρυμα Συναιστεία Κοριτσιού,
φιλοθέει η Αθηναία, η οποία βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή και φιλοξενεί κοριτσάκια, των οποίων οι γονείς έχουν κληθεί ανίκανοι να τα μεγαλώσουν. Και το δεύτερο, βέβαια, η γνωστή η γιορτή της σοκολάτας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 1η Δεκεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Χολαργού. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Παρίση. Το λόγο έχει ο κύριος Κουτέρης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Συνήθως δεν κάνω ανακοινώσεις. Όχι συνήθως, ποτέ δεν είχα κάνει μέχρι τώρα. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος ανήρτησε στο site του Δήμου κάποιο άθρο μου υπό την επωνυμία «Ο έμφυλας στους Δήμους», το οποίο πιστεύω είναι επίκαιρο και αναγκαίο να γίνει κάποια συζήτηση ιδιαίτερα, θα το κρίνει η Δημοτική Αρχή και το Προεδρείο, εν ώψη και μιας απόφασης πρόσφατης του Συμβουλίου Επικρατείας, το οποίο Συμβούλιο Επικρατείας αποφαίνεται μετά από πενταετή εφαρμογή του σχετικού νόμου περί έμφυα και εξειδικεύει μάλιστα πώς ακριβώς θα βεβαιώνεται ο έμφυα. Μέχρι τώρα δεν είχε βγει απόφαση από κανένα δικαστήριο, ούτε κατώτερο εννοώ δικαστήριο της ουσίας, από τα φορολογικά, και να μιλήσει και να αναφερθεί στον τρόπο προσδιορισμού του έμφυα. Η αντικειμενική αξία πλέον, όπως το ξέρετε ίσως, όσοι παρακολουθούνται στενότερα, γιατί είναι και εξειδικευμένο θέμα, ο Δήμος Χαλανδρίου, Πατρέων, νομίζω και ο Δήμος Αθηναίων, προσέφυγαν κατά καταλογιστικής πράξης της αρμοδίας εφορίας, η οποία έχει υπεβάλει τον έμφυα, ο οποίος έμφυα πιστεύω να απασχολεί όλους μας, αν όχι όλους μας, ένα 80% από τις στατιστικές προκύπτει ότι είμαι θα ιδιοκτήτες, οι Έλληνες, ακινήτων. Εξειδικεύεται, επαναλαμβάνω, τον τρόπο προσδιορισμού. Δηλαδή, με άλλα λόγια, απλά να το πω, για να μην γίνω ασαφής, γιατί τα νομικά είναι λίγο μπερδεμένα. Και ο νόμος εξορισμού είναι άδικος. Ενώ μέχρι τώρα επιβαλόταν και μπορεί το δημόσιο να μην κάνει πίσω, γιατί η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει τους, από ό,τι φαίνεται, τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Λέγει, επαναλαμβάνω, το δικαστήριο ότι οι αντικειμενικές αξίες οι οποίες έχουν καθοριστεί βάσει ζωνών, όταν ο φορολογούμενος, ο προσφεύγων, πει, προβάλλει ισχυρισμούς τέτοιους που αναφέρονται στη διαφορά, τεράστια διαφορά, διότι συμβαίνει ένα υπόγειο της Βενιζέλου 41, παράδειγμα, ένα υπόγειο της Βενιζέλου, στην οδό Βενιζέλου 41, ο οποίος είχε χαρακτηριστεί, σας λέω λεπτομέρειες, ως αποθήκη, να εξισούται από πλευράς αξίας με το αρατηρέ του πέμπτου ορόφου, του οποίου η εμπορική αξία να είναι μια δεκαριά φορές παραπάνω. Μην κουράζω το σώμα, δεν βλέπω και την αντιπολίτευση εδώ, η οποία αντιπολίτευση, τελειώνω, Πρόεδρε, τελειώνω, είναι ελάχιστη της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, όταν λέω αντιπολίτευση, εννοώ την πλειοψηφία της αντιπολίτευσης, παρότι ο Δήμαρχος από την αρχή εδώ και 4 χρόνια ομιλεί, τονίζει, φωνάζει, ξέρετε, προτάσεις. Είδα τον κύριο, τον φίλο μου, τον κύριο Ζήκα, ο οποίος σήμερα έχει κάτι πιο φτάσει, δεν μπόρεσα να τις δω, γιατί έλειπα,
ήμουνα για λόγους ανωτέρας βίας δυστυχώς στα Καλάβρητα. Δεν μπορούσα να μιλήσω και με τον Δήμαρχο για τα θέματα αυτά. Και καταλήγω, θα είναι αμαρτία από το Θεό να αφήσουμε την κυβέρνηση, είτε τη σημερινή είτε την αυριανή, η οποία προφανώς φαίνεται θα είναι κάποια άλλη, να φορολογεί το κατώι που λένε στο χωριό μου κατά τον ίδιο τρόπο με το ρετυρέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σκουτέρη. Προσήλθε και η κυρία Αρβανίτη. Το λόγο έχει ο κύριος Κουτάκης. Όχι, όχι, το λόγο και ο κύριος Τούτουζας για ανακοίνωση. Λάτε. Εγώ και εσείς θα το λέω για να σας καλέσω όλους το Σάββατο. Παίζει η ομάδα μπάσκετ του Χολαργού στον αγώνα της Α' Εθνικής Κατηγορίας με τον Προμηθέα Πατρών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικός αγώνας για την περιοχή μας και είναι και πάρα πολύ ωραίος αγώνας, γιατί ο Προμηθέας είναι αυτή τη στιγμή, κατά τη δική μου εκτίμηση, μέσα στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ελλάδος. Και πρέπει να βοηθήσουμε όλοι να παραμείνει η ομάδα στην Α' Εθνική Κατηγορία. Οπότε σας περιμένω όλους στο γήπεδο 4 παρατέρω το Σάββατο. Ευχαριστώ πολύ. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Τούντεζας είναι και πρόεδρος της ιστορικής αυτής ομάδας, έτσι. Τον ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κουτάκης έχει το λόγο. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω πρόεδρε για που μου δώσετε το λόγο. Θα ήθελα να ανακοινώσω το πρώτο σύστημα παπάγου, προσκόπων παπάγου, την Κυριακή 25 Νοεμβρίου. Έχει ένα event, θα το πούμε έτσι, μαγειρικής. Μαγειρεύουν οι πρόσκοποι και οι γονείς και όλοι οι φίλοι, προκειμένου το φαγητό αυτό που θα μαγειρευτεί να πάει σε ιδρύματα για παιδιά και για γερόντους. Ταυτόχρονα κάνουν και μια συλλογή από είδη καθαριότητας, από τρόφιμα κτλ. Προκειμένου και αυτά να διανυμηθούν κατάλληλα και εκεί που πρέπει να πάνε. Απλώς ενημερώνω, είναι 9.30 ώρα το πρωί, την Κυριακή 25. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κουτάκη. Πολύ ωραία πρωτοβουλία. Μακάρι να υπάρχουν και άλλες τέτοιες. Εισέλθουμε λοιπόν στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πρώτο θέμα, έγκριση τεχνικού προγράμματος έτους 2019. Το λόγο έχει για ελάχιστο χρονικό διάστημα ο κύριος Αγγουρόπουλος, αντιδήμαρχος. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι θα έχω την ανοχή τη δικιά σας και του Συμβουλίου. Είναι μια κορυφαία συνεδρίαση από ψινή η ψήφιση του τεχνικού προγράμματος, η συζήτηση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος και του προπολογισμού. Και ανέκαθεν τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε ανοχή. Λοιπόν, όπως κάθε χρόνο, η τεχνική υπηρεσία σε συνεργασία με τη διοίκηση του Δήμου συνέταξε το τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2019. Ο προγραμματισμός ύψος 5.757.690,21 ευρώ αφορά σε έργα και μελέτες και ανταποκρίνεται στις άμεσες και μακροπρόθεσμες ανάγκες του Δήμου όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί. Στη σύνταξη του προγράμματος λήφθηκαν υπόψη οι οικονομικές αλλά και οι τεχνικές δυνατότητες υποστήριξης του προγράμματος αυτού όπως έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Στα θετικά δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί, τονίζουμε την ικανή χρηματοδότηση και τη συνεχώς αυξανόμενη χρηματοδοτική συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής. Όμως, η πραγματικότητα του συνεχώς μειωμένου προσωπικού σε συνδυασμό με τις συνεχόμενες νομοθετικές αλλαγές και τις πολλές φορές ανυπερεύλητη γραφειοκρατία, ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης και αποπληρωμής των έργων μεγαλώνει. Πριν τη σύνταξη του φετινού τεχνικού προγράμματος, έγινε ανάλυση της απορρόφησης του τεχνικού προγράμματος του 2018 και με βάση τα συμπεράσματα από αυτήν την ανάλυση, καταλήξαμε στη σύνταξη ενός πιο σφιχτού προγράμματος έργων και μελετών, καθορίζοντας τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και τον προγραμματισμό έργων που θα στηρίζουν την ανάπτυξη και τη διαμόρφωση καλύτερων υπηρεσιών και συνθηκών ζωή των κατοίκων. Το φετινό πρόγραμμα ανταποκρίνεται για ακόμα μια φορά στους εξής βασικούς άξονες. Πρώτον, συντήρηση και επισκευή των αστικών και κοινωνικών υποδομών της πόλης, δρόμοι, πεζοδρόμια, δίκτυα, σχολεία, παιδική σταθμή κλπ. Δεύτερον, μελέτες νέων έργων και υπηρεσιών που προσβλέπουν σε ολοκληρωτικές αναπλάσεις εγκαταστάσεων κάθε είδος και την δημιουργία νέων. Τρίτον, προώθηση, επίσπευση μεγάλης σημασίας έργων. Η παρουσίαση που ακολουθεί στοχεύει στο να καταστήσει άμεσα αναγνώσιμο τον βασικό προσανατολισμό του τεχνικού προγράμματος. Πρώτον, συντήρηση, επισκευή και αναπλάσεις όλων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων κάθε είδος.
Οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια, τα σχολεία, οι παιδικοί σταθμοί, οι πλατείες, οι παιδικές χαρές, τα γήπεδα, οι πολιτιστικοί χώροι χρήζουν συνεχούς συντήρησης και περιοδικών αναβαθμίσεων. Κατά συνέπεια, κάθε χρόνο απορροφούν ένα μεγάλο ποσοστό επί του προϋπολογισμού. Ειδικά στον φετινό πρόγραμμα και λόγω των συντηρήσεων των προηγούμενων ετών, το ποσοστό επί των έργων κατασκευών έχει διαμορφωθεί στο 53% στις συντηρήσεις και 47% στις αναπλάσεις και νέες κατασκευές υποδομές. Δεύτερον, μελέτες νέων έργων και υπηρεσιών. Εκτιμώντας τις ανάγκες δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων και σε κτίρια κοινωνικής υποδομής, παραδείγματος χάρη νεύρη υποβοινιακή σταθμή στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου και Δημοτική Κοινότητα Χολαργού, σε χώρος κοινόχρηστου πρασίνου και αθλητικών εγκαταστάσεων, σε δίκτυα αστικής υποδομής, νέα αγωγή αποχέτευσης σε Χολαργό και Παπάγου, σε στατικές επάρκειες σχολικών κτηρίων, καθώς και παρεμβάσεις αστικών αναπλάσεων, εντάχθηκαν στο τεχνικό πρόγραμμα μελέτης σε ποσοστό 9%. Εδώ πρέπει να τονίσουμε για ακόμη μια φορά πως οι υπόλοιπες μελέτες συντάσσονται από την τεχνική υπηρεσία προκειμένου να υλοποιηθούν τα έργα. Τρίτον, προώθηση επίσπευση μεγάλης σημασίας έργων. Μερικά από τα έργα τα οποία έχουν δοθεί προτεραιότητα, στα οποία έχουν δοθεί προτεραιότητα με ορίζοντα διετίας ήδη από το τεχνικό πρόγραμμα του 2018 είναι η κατασκευή κτηρίου πολυατρίων και κέντρου ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου. Η μελέτη για το έργο αυτό ολοκληρώθηκε και έχει εκδοθεί η άδεια δόμησης από την Υπηρεσία Δόμησης Αγίας Παρασκευής. Το έργο θα δημοπρατηθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2019. Αναβάθμιση του πρώτου λυκείου Χολαργού επί της οδού Καραϊσκάκη. Το έργο αυτό έχει μελετηθεί αρχικά για ενεργειακή αναβάθμιση. Όμως στην πορεία και μετά από τις μελέτες στατικής επάρκειας που έγιναν από το Δήμο, θεωρήθηκε αναγκαίο να γίνει συνολική αντιμετώπιση του κτηριακού συγκροτήματος. Υπόψη είναι από τα παλαιότερα σχολικά κτίρια. Με βάση λοιπόν τις στατικές μελέτες και τις εργασίες που προέκυψαν, συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία μια συνολική μελέτη στατικής και ενεργειακής αναβάθμισης του συγκροτήματος. Το συνολικό κόστος αυτής της αναβάθμισης ανέρχεται σε 1.922.500 ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί πλήρως από την Περιφέρεια Αττικής. Αυτή τη στιγμή συντάσσεται η προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια και σύντομα θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την κατασκευή του. Σημειώνεται ότι με το έργο αυτό το κτηριακό συγκρότημα της οδού Καραϊσκάκη θα είναι ασφαλές και με μακροχρόνιο ορίζοντα ζωής. Αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου Ουδού Κύπρου Παπάγου. Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο έργο, έπρεπε να επιληθεί το πρόβλημα της νομιμότητας της χρήσης του, δεδομένου ότι είναι εγκατεστημένο μέσα σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου. Για τούτο, ανατέθηκε και ολοκληρώθηκε η διαχειριστική μελέτη για τα οικοδομικά τετράγωνα 168 και 169. Οι μελέτες αυτού του είδους πρέπει να εγκριθούν από το Δασαρχείο και τη Δασική Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η διαδικασία αυτή διήρκησε 2 χρόνια. Πλέον έχει εγκριθεί και προχωράμε στη σύνταξη της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια, μιας και το έργο συγχρηματοδοτείται από την Περιφέρεια και τον Δήμο. Ετός των πρώτων ημερών του 2019 θα προχωρήσουμε στη δημοπράτηση του έργου. Ανάπλαση πλατείας Εθνικής Αντίστασης στο Χολαργό. Ήδη το έργο που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια ξεκίνησε με ορίζοντα ολοκλήρωση των εργασιών τον Αύγουστο του 2019. Το έργο θα αναβαθμίσει όλη την περιοχή και θα αποτελέσει σημείο επαφής και αναψυχής των κατοίκων. Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της οδού Βουτσινά. Η τεχνική υπηρεσία προέβη σε πλήρη επικαιροποίηση παλαιάς μελέτης που είχε συνταχθεί από τον πρώην Δήμο Χολαργού. Έχει εγκριθεί χρηματοδότηση μέρους της δαπάνης από το Πράσινο Ταμείο και προχωράμε για τη δημοπράτηση του έργου στις αρχές του 2019. Σημειώνεται ότι η ανάπλαση της οδού Βουτσινά έρχεται σαν συνέχεια της ανάπλασης της οδού Φανερωμένης και της ανάπλασης της πλατείας Φανερωμένης. Είναι ένας από τους βασικότερους οδικούς άξονες όλο το Δήμο, με κυκλοφοριακό, εμπορικό αλλά και φόρτο αναψυχής, μια και ενώνει 2 πλατείες του Χολαργού. Το έργο θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα αναβάθμισης της ποιότητας ζωής στην περιοχή αλλά και σε όλο το Δήμο. Αναβάθμιση του πρώτου παιδικού σταθμού Χολαργού επί της οδού 17 Νοεμβρίου. Το κτίριο αυτό είναι το παλαιότερο κτίριο παιδικού σταθμού του Δήμου και χρήση συνολικής αντιμετώπισης. Για τούτο και ανατέθηκε μελέτη στατικής επάρκειας του κτιρίου, η οποία ολοκληρώθηκε. Με βάση αυτή τη μελέτη, συντάσσεται από την τεχνική υπηρεσία μια ολοκληρωμένη μελέτη στατικής ενεργειακής και κτηριολογικής γενικά αναβάθμισης, με στόχο την ασφαλή επιμήκυση της ζωής του κτιρίου, το οποίο άλλωστε έχει αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, δεδομένου ότι κατά την εποχή κατασκευής του ήταν πρωτοποριακού σχεδιασμού, αλλά και λόγω του μεγέθους του και των δυνατοτήτων επίλυσης αναγκών της προνοιακής του λειτουργίας.
αναβάθμιση του ΕΑΚ Παπάγου. Είναι και αυτή η αθλητική κτηριακή εγκατάσταση από τις παλαιότερες και χρήση συνολικής αναβάθμισης. Ολοκληρώθηκε η μελέτη στατικής επάρκειας και συντάσσεται από τεχνική υπηρεσία η γενική μελέτη αποκαταστάσεων στο κτίριο, ώστε εντός του 2019 να δημοκρατηθεί η κατασκευή του. Έχουν προβλεφθεί και ακόμα μελέτες στατικής επάρκειας για το έτος 2019 που αφορούν τα επόμενα παλαιότερα σχολικά κτηριακά συγκροτήματα του Δήμου. Πρόκειται για το σχολικό συγκρότημα του Δημοτικού Σχολείου της Οδού Περικλέως στο Κολαργό, για το συγκρότημα του 2ου και 3ου Δημοτικού Σχολείου της 17ης Νοεμβρίου στο Κολαργό και το συγκρότημα του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου της Οδού Ιωνίας. Με αυτόν τον τρόπο θα προχωρήσουμε στη θωράκιση των σχολικών μας κτηρίων με τρόπο αποτελεσματικό και ασφαλή. Σχετικά με τα θέματα της πλημμυρικής προστασίας του Δήμου, πρέπει να τονιστούν τα εξής. Το έργο της αντιπλημμυρικής προστασίας της Οδού Υγείας και Κύπρου, των Οδών Υγείας και Κύπρου, του Παπάγου, η μελέτη του οποίου έγινε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ήδη είναι έτοιμο για δημοπράτηση από την Περιφέρεια Αττικής και θα κατασκευαστεί ετός του έτους 2019. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η μελέτη που ανατέθηκε το 2018 από το Δήμο για την αντιπλημμυρική προστασία του συνόλου του Παπάγου και βρισκόμαστε στις διαδικασίες των απαιτούμενων εγκρίσεων. Θεωρούμε ότι εντός του 2019 θα έχουμε την οριστική έγκριση της μελέτης ώστε να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση του έργου. Άμεσα θα προχωρήσουμε στην ανάτηση της μελέτης για την αντιπλημμυρική προστασία του Χολαργού της περιοχής που δεν υπάρχει επαρκές δίκτυο ομβρίων. Η σχετική μελέτη προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί εντός του 2019. Με αυτόν τον τρόπο επιτυχάνεται η επαρκής αντιπλημμυρική κάλυψη ολόκληρου του Δήμου. Επίσης, θα ανατεθούν μετά την ολοκλήρωση της τοπογραφικής αποτύπωσης οι σχετικές μελέτες για την καταλληλότητα και του κημητηρίου Παπάγου, ώστε να κλείσουν και οι εκκρεμότητες για τις χρήσεις αυτές στο Δήμο μας. Ένα από τα σημαντικά έργα για την κάλυψη των αναγκών άθλησης είναι και η τοποθέτηση του λιόμενου στεγάστρου στα δύο γήπεδα μπάσκετ του Λόφου Τσακού. Ήδη βρισκόμαστε στη διαδικασία σύνταξης της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια, δεδομένου ότι η προμήθεια συγχρηματοδοτείται. Θεωρούμε ότι εντός του 2019 θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός και θα τοποθετηθεί και το στέγαστρο. Η τοποθέτηση δεν αναγράφεται στο παρόν τεχνικό πρόγραμμα, διότι είναι προμήθεια, αλλά αποτελεί μια ουσιαστική τεχνική παρέμβαση για την οποία έχει γίνει σημαντική προσπάθεια από την τεχνική υπηρεσία. Για το κολυμπητήριο του Τσακού θα έρθει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αναπροσαρμογή της παλαιότερης απόφασής μας για την τροποποίηση του τοπικού ρημοτομικού και τη διεύρυνση της κόκκινης γραμμής μετά την οριστικοποίηση και έγκριση της μελέτης από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τις απαιτούμενες αναπροσαρμογές. Στόχος είναι εντός του 2019 να έχει εγκριθεί η τροποποίηση έτσι ώστε η εργολήπτρια εταιρεία να προχωρήσει στην έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου. Ήδη από το 2018 έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια εξυγχρονισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο στίβο του Παπάγου, ξεκινούν οι εργασίες αναβάθμισης στο στίβο εντός των ημερών του Αθλητικού Κέντρου Τσακού, τοποθέτηση ταρτάν, ιστών ηλεκτροφωτισμού, κατασκευή καναλιού απορροής ομβρίων υδάτων του στίβου, περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου και άλλες εργασίες που θα τελειώσουν μέσα στο 2019. Έχει ήδη διενεργηθεί ο διαγωνισμός για το έργο των συντηρήσεων όλων των υπόλοιπων αθλητικών χώρων του Δήμου και εντός του 2019 θα εγκατασταθεί ο εργολάβος. Οι εργασίες αυτές θα ολοκληρωθούν το 2020. Έχει διενεργηθεί ο διαγωνισμός για την επισκευή και συντήρηση των άβλιων χώρων των σχολείων που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φιλόδημος. Εντός του 2019 θα εγκατασταθεί ο εργολάβος και θα ξεκινήσουν εργασίες οι οποίες θα ολοκληρωθούν το 2020. Αυτά είναι τα έργα στα οποία δίνεται η προτεραιότητα για το 2019, αλλά θα προωθηθούν και τα υπόλοιπα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα, τα οποία αποτελούν αναγκαίες παρεμβάσεις που θα δημιουργήσουν ένα αναβαθμισμένο περιβάλλον και ουσιαστική καλυτέρευση της ποιότητας ζωής στην περιοχή μας. Από την παρουσίαση των στοιχείων του τεχνικού προγράμματος γίνονται φανερά και τα εξής. Τα νέα έργα αποτελούν 73% έναντι του περσινού 65% και τα συνεχιζόμενα το 27% έναντι του περσινού 35%. Οι πηγές χρηματοδότησης είναι σε ποσοστό 41% από τα ΠΕΠ Αττικής, από ΣΑΤΑ και ήδη πόροι 10%, από το Φιλόδημο 3%, από το Πράσινο Ταμείο 6% και από ίδιους πόρους 40%. Οι κατασκευές αφορούν ένα ποσοστό και εστιάζονται σε σχολεία, πνευμονιακούς σταθμούς, πεζοδρόμια, οδοστρώματα, αναπλάσεις, πάρκα, άλση, παιδικές χαρές, πλατείς, ηλεκτροφωτισμός, αθλητισμός, αποκέντρωση, κημητήρια. Ο τρόπος εκτέλεσης των έργων είναι σε ποσοστό 97% με διαγωνισμό, σε ποσοστό 3% με συνοπτικό διαγωνισμό και μία απευθείας ανάθεση. Το επαναλαμβάνω, μία απευθείας ανάθεση. Αν θα θυμηθούν οι παλιότεροι εδώ, πριν από λίγα χρόνια ήταν πάνω από 40 οι απευθείας αναθέσεις.
ενώ οι μελέτες που θα ανατεθούν σε τρίτους αφορούν σε ποσοστό 9%. Ο τρόπος εκτέλεσης των μελετών είναι σε ποσοστό 10% με διαγωνισμό, σε ποσοστό 81% με συνοπτικό διαγωνισμό, σε ποσοστό 0,5% με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και σε ποσοστό 0,5% με απευθείας ανάθεση, κυρίως λόγω των συνεχιζόμενων μελετών. Εκτός αυτών, πρέπει να γίνει αναφορά και σε εργασίες που προβλέπονται στον προπολογισμό του 2019, οι οποίες επιβλέπονται και παρακολουθούνται από την Τεχνική Υπηρεσία, παρόλο που δεν αποτελούν εγγραφές του παρόντος προγράμματος, και σημειώνουμε ιδιαίτερα τις παρακάτω. Πρώτον, παροχή υπηρεσιών ενεργειακής αναβάθμισης, αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού και ενόχληστων χώρων, εφαρμογές Smart Cities με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Παπάγου Χολαργού. Δεύτερον, παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητο συμβούλου υποστήριξης στο Δήμο στις υπηρεσίες ενεργειακής αναβάθμισης, αυτοματοποίησης του συστήματος ηλεκτροφωτισμού και ενόχληστων χώρων, εφαρμογές Smart Cities με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Παπάγου Χολαργού. Έχουμε σαν υπηρεσία με τη συνεργασία της διοίκησης του Δήμου καταλήξει σε αυτές τις προτάσεις με στόχο υλοποίηση του μεγαλύτερου μέσου του νέου τεχνικού προγράμματος, λαμβανομένου υπόψη των δυσκολιών που ήδη αναφέρθηκαν. Θεωρούμε τέλος αναγκαίο να τονιστεί ότι η στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας με νέες μόνιμες προσλήψεις επιστημονικού δυναμικού θα βοηθούσε στην πλήρη υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την πρώην αντιδήμαρχο, τη συνάδελφο και καλή φίλη, την κυρία Τζίνα Αρβανίτη, η οποία βοήθησε πάρα πολύ, εκτός που ήταν αυτή μέχρι 31 Αυγούστου που είχε το συντονισμό όλης της Τεχνικής Υπηρεσίας για τη σύνταξη του νέου τεχνικού προγράμματος, αλλά και με βοήθησε πάρα πολύ και στην εισήγηση και στη σύνταξη αυτή, καθώς επίσης στη Διευθύντρια και όλα τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θέλω να συμπληρώσω ότι χθες το βράδυ πήρα μια εισήγηση 10 σελίδων περίπου από τον συνάδελφο τον κύριο Ζήκα με προτάσεις αξιόλογες όλες, αλλά όπως είναι φυσικό, μόνο ότι μου είπε προηγουμένως ότι τις έχει ξαναστείλει αυτές, δεν ήταν δυνατόν αυτή τη στιγμή να μπορέσουμε να βάλουμε κάποιες από αυτές, οι οποίες είναι όλες σημαντικότατες. Όχι, δεν ξέρω. Εγώ από αυτές που. Εντάξει, θα απαντήσει. Ευχαριστούμε τον κύριο Αυγουρόπουλο. Το μικρόφωνο παρακαλώ. Προσήλθαν ο κύριος Τίγκας και ο κύριος Σιαμάνης και βρίσκονται κοντά μας η Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας, η κυρία Βασάλου, και ο πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, κύριος Πετράκης. Λοιπόν, έχουμε τοποθετήσεις ή ερωτήσεις, να κάνουμε μαζί. Λοιπόν, ο κύριος Κουτέρης, ο κύριος Κουτάκης, άλλος, ο κύριος Ζήκας, κυρία Φασούλη. Λοιπόν, το λόγο έχει ο κύριος Ζήκας. Πράγματι... Κύριε Ζήκα, με συγχωρείτε, πριν ξεκινήσετε, εάν θέλετε αυτά που μας έχετε στείλει να μπουν στα πρακτικά, να μας το πείτε, να μας τα δώσετε τώρα, να τα ενσωματώσουμε στα πρακτικά. Ωραία. Έτσι αποφασίζετε εσείς και πείτε μου. Ναι. Πράγματι καταθέσαμε, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Δημάρχου, τον Ιούλιο μήνα ένα κείμενο με προτάσεις σε ζητήματα που θεωρούμε ότι είναι κομβικά, κορυφαία και επίγοντα μάλιστα σε κάποια ζητήματα όπως η διαχείριση των απορριμμάτων. Και περίμενα ότι θα υπάρχει ανταπόκριση, συμμετοχή, ένταξη κάποιων από αυτών των προτάσεων στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό. Με έκπληξή μου διαπίστωσα ότι καμία από τις προτάσεις δεν έχει ενταχθεί και θέλω να θέσω το ερώτημα γιατί, πρώτον, και δεύτερον, τα προβλήματα αυτά τα οποία εμείς εκθέτουμε δεν θεωρούνται ζητήματα σοβαρά και πράγματα τα οποία θα πρέπει η Δημοτική Αρχή και η παρούσα, αλλά και οι επόμενες, να ασχοληθούν και να δώσουν λύσεις. Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. Το λόγο έχει η κυρία Φασούλη. Ρωτήσω, άκουσα για δημιουργία παιδικού σταθμού στο Δήμο Παπάγου. Είναι το πυροδότημα Γκανασούλη ή κάπου αλλού. Αυτό είναι. Και είχα ζητήσει να γίνει ελεοχρωματισμός της εκκλησίας εξωτερικά και μια αντικατάσταση από πλάκες, οι οποίες είναι επικίνδυνες.
Δεν ξέρω αν το έχετε, δεν το άκουσα. Είπατε κάτι για κημητήρια. Συμπεριλαμβάνεται και αυτό μέσα? Το έχω καταθέσει και εγγράφος. Την ημέρα της διαβούλευσης. Λέτε, να τι θα σας απαντήσω. Είναι απαραίτητο, γιατί είναι από τότε που κατασκευάστηκε, δεν έχει βαφτεί και είναι σε αυτή η κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Φασούλη. Το λόγο έχει ο κύριος Σκουτέρης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω 2, 3, 4 ερωτήσεις. Και αν δεν απαντηθούν, θα ήμουν ικανοποιημένος απλώς να προβληματίσω. Πρώτον, τα άθρα, τα οικοδομικά τετράγωνα 168 και 169, από ό,τι μας ανέφερε ο κύριος Αντιδήμαρχος, έχουν, δηλαδή η διαδικασία τους έχει προχωρήσει αρκετά και τον επόμενο χρόνο μάλλον ολοκληρώνεται. Η απορία μου είναι η εξής. Και ολοκληρώνεται, είπε, με την έγκριση της δασικής υπηρεσίας και της δασικής επίσης υπηρεσίας που εδρεύει στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Ερωτώ. Δεν θα ήταν φρονιμότερο, δεν θα ήταν καλύτερο, πιο ωφελημότερο και πιο χρήσιμο οι δύο υπηρεσίες αυτές, οι οποίες είναι κατεξοχήν αρμόδιες, να μας πούνε για το χαρακτήρα των δύο οικοδομικών τετραγώνων, 168 και 169, δεν λέω την κυρία Βασάλου, εδώ είναι. Να μας έχουν απαντήσει ή συμβουλεύσει ή απλώς γνωμοδοτήσει, προτού τελειώσουμε τις μελέτες, τις οποίες έχουμε πραγματοποιήσει. Μία ερώτηση. Η δεύτερη είναι, εάν μπορούσαμε να πάρουμε μία απάντηση, γιατί γίνονται συνοπτικοί διαγωνισμοί για το 81% των μελετών. Εγώ δεν την έχω πρόχειρη την απάντηση, δεν ξέρω τι είπα να πει ακριβώς συνοπτικός, ήξερα δύο, η απευθείας και κατόπιν διαγωνισμού. Τρίτον, να μας διευθυνήσει ο κύριος Αντιδήμαρχος ή οποιοσδήποτε άλλος. Τρίτον, με την πρόσληψη του προσωπικού που προτιθέμεθα να κάνουμε άριστα. Σκεφτήκατε εσείς ή οποιοδήποτε άλλο συνάδελφος ότι εδώ και 27 χρόνια, το έχω δείξει στο παρελθόν, έχουμε μία αποφασούλα την οποία λένε 222 του 1987 να κάνουμε τέτοια υπηρεσία έτσι ώστε να χορηγούμε οικοδομικές άδειες, να εισπράττουμε και τα ανάλογα παράβολα και τις εισφορές, για να μην γινόμαστε ζητιάνοι του Ταμείου Πρασίνου. Τέταρτον. Πόσο χρόνο θέλετε ακόμα, κύριε Εσπίδη? Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, αλλά νομίζω ότι αυτά που λέω... Όλη σε αυτή τη ζωή. Δεν ξέρω αν είναι συνηθισμένα. Τελειώνω, Πρόεδρε μου, τελειώνω. Επειδή εφήγει το θέμα της επισκευής αναβάθμισης πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων, θα ήθελα να επισημάνω και να ερωτήσω. Αυτό το κομμάτι της Βουτσινά, της οδού Βουτσινά, από την πλατεία κυρίως Δημοκρατίας μέχρι της Αναστάσεως, έχει κάπου δύο πλάκες. Το πλάτος, το μήκος δηλαδή, το πλάτος, συγγνώμη, του πεζοδρομίου, είναι δύο πλάκες. Μέσα στις πλάκες αυτές, ανά 2-2,5 μέτρα υπάρχει και ένα δέντρο, το πιο ευλογημένο κυρίως η ελιά. Ένα σωρό πι, σιδερένια. Ένα σωρό επίσης κολόνες μεμονωμένες. Υπάρχει καμιά ειδική μελέτη γι' αυτό το κομμάτι, και σε άλλα πεζοδρόμια είναι, όπου δεν κατοικούνται δε
τα σπίτια, είτε να μην περάσει απ' έξω. Συγγνώμη, δεν θέλω να δείξω κανένα. Πάσχει και από πλευρά τη καθαριότητα και από απόψεω επισκευή ή κατασκευή. Θα ήθελα μια απάντηση γι' αυτά. Ευχαριστώ. Και συγγνώμη που σα απασχόλησα. Ευχαριστούμε τον κύριο Σκουτέρη. Ο κύριος Κουτάκης. Εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να προτείνω, δεν ξέρω αν έχει περιληφθεί και εύκολα να έχει περιληφθεί, όπως ξέρουμε όλοι, στο δεύτερο τρίτο δημοτικό Παπάγου υπάρχει μεγάλη στενότητα χώρου. Επειδή το περιβάλλον χώρος δεν μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε άλλες αίθουσες, έχω να προτείνω να αγοράσουμε ένα κτίριο, που είναι καλή περίοδος τώρα πιστεύω να αγοράσουμε κάποιο κτίριο και να δημιουργήσουμε ένα νηπιαγωγείο στο καινούριο κτίριο αυτό, στην καινούρια περιοχή. Με αυτόν τον τρόπο εκκαινούνται πολλές αίθουσες στο ήδη υπάρχον συγκρότημα, τις οποίες θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το δεύτερο τρίτο. Ταυτόχρονα λύνουμε λοιπόν δύο προβλήματα. Ένα, αναβαθμίζουμε τον νηπιαγωγείο. Και ένα δεύτερο, δίνουμε χώρο, ζωτικό χώρο που χρειάζεται στο δεύτερο τρίτο δημοτικό. Η μία μου πρόταση είναι αυτή. Αν δεν έχει περιληφθεί, θα ήθελα πάρα πολύ να τη σκεφτείτε και να τη δείτε. Ένα δεύτερο που έχω να προτείνω, επειδή ακούω για ομβρίων αντιπλημμυρικά κτλ., δεν βλέπω πουθενά να περιλαμβάνεται η Μακεδονίας και Αργυροκάστρου. Δεν ξέρω αν έχετε περάσει μετά από καμιά νεροποντή την Μακεδονίας και Αργυροκάστρου. Θυμίζει το Γάγκη ποταμό. Το ρέμα είναι δίπλα. Είναι στα 50 μέτρα το ρέμα. Είναι πολύ εύκολο έργο και ταυτόχρονα είναι πάρα πολύ εξυπηρετικό. Γιατί μπροστά από το σχολείο εκεί κατεβαίνει χήμαρος, βρίσκει το χήμαρο της Αργυροκάστρου και γίνεται μια πλημμύρα, μια λίμνη. Και έχει μεγάλη κίνηση, είναι μεγάλη λεωφόρος και δεν μπορούν και οι κάτοικοι να ζήσουν εκεί, όλα τα μονίμως πλημμυρίζουν τα υπόγεια. Ταυτόχρονα βλέπω το ίδιο πρόβλημα και στην Κοριτσάς και στην Κύπρου. Δηλαδή όπου υπάρχει μεγάλη κατοφέρεια δεν έχουν προβλεφθεί σχάρες ομβρίων. Θα ήθελα λοιπόν να το δείτε και αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κουτάκη. Και με μια ψηλή βροχή, Πολυμνίας 19 και εκεί πέρα γίνεται, δόξα του Θεού. Λοιπόν, και μισή ερώτηση από τον κύριο Σκουτέρη. Μιλήσαμε για το Τσακό και ανέφερε ο κύριος Αντιδήμαρχος ότι θα κάνουμε συμπλήρωση ή αναπροσαρμογή μάλλον κάποιας προηγούμενης απόφασης, η οποία απόφαση αφορά την κόκκινη γραμμή. Εάν υπάρχει περιθώριο και ευκαιρία να μας πούνε τι λέει αυτή η προηγούμενη και αν πρέπει να αντιθεραπεύσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σκουτέρη. Κοντά μας είναι και η Διευθύντρια της Οικονομικής Υπηρεσίας, η κυρία Παπαδέλη, και η προϊσταμένη του Λογιστηρίου, η κυρία Μπότη. Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Να δώσουμε κάποιες απαντήσεις σε ερωτήσεις οι οποίες τέθηκαν. Οι προτάσεις που έχει καταθέσει από το καλοκαίρι το Δίκτυο Πολιτών νομίζω ότι αφορούν κυρίως τον προϋπολογισμό, οπότε θα το συζητήσουμε όταν θα έρθει η ώρα του προϋπολογισμού στο επόμενο Συμβούλιο. Απλά θα αναφέρω στον αγαπητό κύριο Ζήκα ότι στην εγγραφή 44, άμα διαβάσει το τεχνικό πρόγραμμα, λέει «Μελέτη και τεύχη δημοπράτησης για την ανάπλαση πολεοδομικού και εμπορικού κέντρου του Δήμου Παπάγου Χολαργού». Άρα έχουμε βάλει μία μελέτη για να μας ετοιμάσουν και να μας εγκρίνει κάποιος μελετητής την ανάπλαση που σκεφτόμαστε στην Κεραμικού και στην Περικλέου, στην οποία τη θέλει και το ίδιο το εμπορικό κέντρο, έτσι. Στην εγγραφή 45 έχουμε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το σταθμό μεταφόρτωσης που σχετίζεται με το πρώτο θέμα που θέτει ο κύριος Ζήκας και το Δίκτυο Πολιτών για τα απορρίμματα. Έτσι. Για τα υπόλοιπα θα τοποθετηθούμε στον προϋπολογισμό. Θα τα πάρουμε ένα-ένα δηλαδή τι λέει για να δούμε αν έπρεπε να έχουμε κάποια εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα ή στον προϋπολογισμό και αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε σε κάποια από αυτά. Πάντως ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις προτάσεις. Για το θέμα που έθεσε η κυρία Φασούλη για την Εκκλησία, δεν υπάρχει κάποια εγγραφή για το βάψιμο της Εκκλησίας, αλλά μην ξεχνάμε, όπως το έχουμε πει πολλές φορές,
ότι μπορούν να γίνουν και τροποποιήσεις των τεχνικών προγραμμάτων. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι κάτι. Εντάξει, το είπατε στη διαβούλευση, εμένα γραπτός, δεν μου το έκανε. Γραπτός το είπε. Εμένα, εγώ δεν το είδα από κάποια πρόταση, να σας είμαι ειλικρινής. Μπορεί να το είχατε πει και σε μένα. Πάντως δεν έχει γίνει, δεν υπάρχει κάποια εγγραφή μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα για να βάψουμε, μιλάτε, την εκκλησία του Κημητηρίου. Έτσι, για να συνοούμαστε, γιατί. Αυτή η εκκλησία ανήκει στο Δήμο και μπορούμε να κάνουμε εργασίες. Για τις άλλες εκκλησίες δεν μπορούμε σαν Δήμος να κάνουμε εμείς εργασίες, έτσι. Αλλά δεν έχω αντίθετη άποψη. Αν γίνει μια εκτίμηση και κάποιος μας πει πώς θα στοιχήσει αυτό το βάψιμο, με μια εγγραφή στην πρώτη τροποποίηση που θα κάνουμε. Οπότε, κυρία Βασάλου, ελέγξτε το αυτό, να το κοιτάξετε. Για τα θέματα που έθεσε ο κύριος Κουτέρης, θα του θυμίσω ότι τα οικοδομικά τετράγωνα 168 και 169, το Δημοτικό Συμβούλιο είχε εγκρίνει τη διαχειριστική μελέτη. Ήρθε δηλαδή εδώ, το συζητήσαμε, εγκρίναμε τη διαχειριστική μελέτη και τώρα που ολοκληρώθηκε και η μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας θα μπορέσει να προχωρήσει η ανάπλαση του γηπέδου. Για τα θέματα του συνοπτικού διαγωνισμού που έθεσε, για τα θέματα. Μπορώ να συνεχίσω, κύριε Πρόεδρε. Έχετε το λόγο. Μάλιστα. Λοιπόν, για τα θέματα του συνοπτικού διαγωνισμού, με τον καινούριο νόμο του 44-12 του 2016, είναι ξεκάθαρη και σαφής η διαδικασία που μπορεί να ακολουθηθεί. Βεβαίως υπάρχουν απευθείας αναθέσεις μέχρι 20 χιλιάρικα συν ΦΠΑ, υπάρχει ο συνοπτικός διαγωνισμός μέχρι 60 χιλιάρικα συν ΦΠΑ και υπάρχει από εκεί και πέρα ο διεθνής ανοιχτός κλειστός διαγωνισμός. Το ότι επιλέγουμε να κάνουμε συνοπτικούς διαγωνισμούς αντί για απευθείας αναθέσεις, νομίζω θετικό είναι. Δεν νομίζω ότι θα πει κάποιος γιατί δεν κάνετε απευθείας αναθέσεις και κάνετε συνοπτικό διαγωνισμό. Έτσι, νομίζω ότι όλοι μας είμαστε σε αυτό θετικοί. Δεν κατάλαβα αν δεν απάντησα σε ερώτηση. Αφού ολοκληρώσω, να ζητήσετε το λόγο από τον Πρόεδρο. Αν δεν δόθηκε απάντηση σε αυτό που ρωτήσατε, να ζητήσετε το λόγο από τον Πρόεδρο να τον επαναλάβετε. Εγώ δεν κατάλαβα. Ρωτάτε κάτι το οποίο σας λέω ότι έχει έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, εγκρίναμε, παραλάβαμε τη μελέτη και προχωρήσαμε. Δεν καταλαβαίνω τι άλλο. Αν κάτι απορία είχατε, μπορεί να είστε σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο και να το κάνετε εκείνη την ώρα που συζητήθηκε το θέμα. Τώρα, υπηρεσία δόμησης. Θέσατε ένα θέμα για την υπηρεσία δόμησης. Υπηρεσία δόμησης σήμερα. Υπάγεται στον Δήμο της Αγίας Παρασκευής και όλοι οι κάτοικοι της περιοχής μας εξυπηρετούνται από την πολεοδομία Αγίας Παρασκευής. Εμείς στον οργανισμό μας έχουμε βάλει τμήμα υπηρεσίας δόμησης, αλλά για να μπορέσουμε να το ασκήσουμε πρέπει να έχουμε το κατάλληλο προσωπικό. Όταν έχουμε 7 μηχανικούς ή 7,5 ή 8 αν δεν κάνω λάθος, εν πάση περιπτώσει, και η κυρία Βασάλου σε ένα χρόνο, ενάμιση θα συνταξιοδοτηθεί, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να ασκήσουμε και την υπηρεσία δόμησης. Οπότε ευτυχώς που δεν μας έχουν υποχρεώσει και έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Αν έρθουν με μετάταξη, αν έρθουν καινούριο προσωπικό, αν μας δώσουν προσλήψεις και μπορέσουμε να κάνουμε καινούριο προσωπικό, βεβαίως θα ασκήσουμε το συγκεκριμένο δικαίωμα το οποίο έχουμε. Για την οδό Βουτσινά. Σηκώνω τα χέρια ψηλά, κύριε Σκουτέρη, που εσείς κάνετε ερώτηση για την ανάπλαση της οδού Βουτσινά, η οποία ήταν από τις λίγες μελέτες που βρήκαμε στα αρχεία του Δήμου, η οποία αυτή η μελέτη είχε ετοιμαστεί επί Δημαρχίας Νικολάου την περίοδο 6 με 10, που ήσασταν Δημοτικός Σύμβουλος όπως ήμουνα και εγώ, όπως ήταν 4, 5, 6, 7 από εδώ μέσα, και την ψηφίσαμε τη μελέτη, την παραλάβαμε τότε, την είχε κάνει, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Κουρκουτσάκης. Και είναι από τις λίγες μελέτες που βρήκα στα αρχεία του Δήμου και μπόρεσα να ζητήσω χρηματοδότηση, που την πήραμε τη χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, 366.000 για τη συγκεκριμένη μελέτη. Και βεβαίως, όπου μπορούμε γίνεται ανάπλαση των πεζοδρομίων, όπου χρειάζεται θα κόψουμε τις νερατζιές ή θα μεταφυτέψουμε τις ελιές που έχει ευθέως ο δρόμος, έτσι ώστε να γίνει ένας ωραιότατος δρόμος και να γίνει ένας δρόμος που θα μπορούμε να περπατάμε στα πεζοδρόμια. Αλλά είναι κάτι το οποίο εσείς το έχετε ψηφίσει. Είμαι σίγουρος ότι το έχετε ψηφίσει και δεν έχετε παραλάβει το 2009, αν δεν κάνω λάθος. Για τις προτάσεις του κυρίου Κουτάκη, η πρόταση αγοράς κτηρίου δεν αφορά το τεχνικό πρόγραμμα, αφορά τον προϋπολογισμό. Δεν έχουμε κάνει κάποια εγγραφή για κάποιο κτίριο, αλλά αν είστε σίγουρος ότι αν έχετε κάτι το οποίο κάνει για νηπιαγωγείο, επειδή ψάχνουμε είτε να νοικιάσουμε είτε να αγοράσουμε νηπιαγωγείο, οι προτάσεις αυτές έχω πει ότι πάντα είμαστε ανοιχτοί. Να μας τις καταθέσετε και πολύ ευχαρίστως θα προβούμε άμεσα στην αγορά. Είναι κάτι το οποίο το κυνηγάμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Κοντά μας είναι και ο κύριος Δελιγιάννης από την εφημερίδα Αντίλογο. Το καλωσορίζουμε. Δευτερολογία, τι θέλετε να κάνετε?
Εάν θέλετε να κάνετε, ωραία, κάντε μία δευτερολογία, 60 δευτερόλεπτα να τελειώνουμε. Λοιπόν, δευτερολογίες. Ωραία, ωραία. Τότε να μιλήσει και η κυρία Βασάλου και μετά εσείς. Η κυρία Βασάλου έχει το λόγο. Μόνο κατεβάστε λίγο το μικρόφωνο. Σε αυτά που είπε ο κύριος Δήμα. Όχι, κατεβάστε το έτσι. Okay. Να συμπληρώσω μόνο δύο πράγματα σχετικά με τα θέματα που έθεσε ο κύριος Κουτάκης. Σχετικά με τα αντιπλημμυρικά. Σας ενημερώνω ότι το θέμα της Κύπρου, υγείας Κύπρου, θα επιληθεί με το έργο που θα ξεκινήσει τώρα η περιφέρεια. Είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Όλο το άλλο πρόβλημα του Παπάγου είναι στη μελέτη που έχουμε ήδη τελειώσει και η οποία βρίσκεται τώρα σε διαδικασία έγκρισης από την περιφέρεια, ώστε να μπορέσει και αυτή να βγει. Οπότε λύνεται το πρόβλημα του Παπάγου ολοσχερός και προχωράμε στη μελέτη του υπολείπου κομματιού του Χολαργού, οπότε θα έχουμε μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση και των δύο κοινοτήτων όσον αφορά τα αντιπλημμυρικά. Δηλαδή σε αυτό νομίζω ότι προχωράμε καλά. Όλα τα άλλα τα είπε ο κ. Δήμαρχος. Ευχαριστούμε την κυρία Βασάλου. Το λόγο για 60 δευτερόλεπτα έχει δευτερολογία κι εσείς. Ωραία. Εντάξει, ωραία. Δευτερολογίες λοιπόν, ανοίγει ο κατάλογος, ο κύριος Ζήκας, ο κύριος Σκουτέρης, άλλος. Ο κύριος Σκουτέρης, ο κύριος Ζήκας έχει το λόγο, ελάτε. Επειδή στην εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας αναγράφεται ότι ο προγραμματισμός ανταποκρίνεται στις άμεσες και μακροπρόθεσμες ανάγκες του Δήμου, θεωρούσαμε ότι τα ζητήματα που θέσαμε θα έπρεπε να ενταχθούν έστω και ως αναφορές, ως και στόχοι, εν πάση περιπτώσει, μελετών, με δεδομένο το ότι είναι αρκετά σοβαρά ζητήματα, πράγμα το οποίο δεν έγινε και αγνοήθηκαν. Θα ήθελα όμως να πω ότι δεν αγνοήθηκαν μόνο από τη Δημοτική Αρχή, αγνοήθηκαν και από κάποια τοπικά μέσα ενημέρωσης όταν στείλαμε τις προτάσεις για δημοσίευση. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τις δύο ιστοσελίδες ενημέρωσης, τις τοπικές, ο κόσμος γύρω μας και το Παπάγου και την Παπάγου Πολιτεία που δημοσιοποίησαν τις προτάσεις που στείλαμε. Δεν μπορώ να ευχαριστήσω αυτούς που δεν τις δημοσίευσαν. Βέβαια, έχω ζητήσει να μου εξηγήσουν γιατί δεν δημοσίευσαν ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Αναμένω τις εξηγήσεις και θα επανέλθω στο ζήτημα. Προφανώς και τα ζητήματα τα οποία περιέχονται στο τεχνικό πρόγραμμα ως μελέτες και ως έργα δεν μπορεί κάποιος να είναι αντίθετος, αλλά και γι' αυτό το λόγο δεν θα καταψηφίσουμε τις προτάσεις αυτές, αλλά θεωρούμε ότι δεν είναι ως πρόγραμμα επαρκές να καλύψει όλα τα ζητήματα τα σοβαρά τα οποία έχουμε συζητήσει κατ' επανάληψη και εδώ και έχουν θυχτεί σε διάφορες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και θεωρούμε ότι θα έπρεπε να περιλαμβάνονται ως μελέτες τουλάχιστον σε αυτό το τεχνικό πρόγραμμα. Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. Το λόγο έχει ο κύριος Σκουτέρης. Κύριε Πρόεδρε, διέκοψα παράτυπο τον κύριο Αντιδήμαρχο προηγουμένως για να μην ξανά μου δώσετε το λόγο και χάνετε χρόνο. Ο κύριος Αντιδήμαρχος είπε να τελειώσω και τα λέμε. Εγώ ρώτησα. Τα οικοδομικά τετράγωνα 168 και 169, τα οποία φαίνεται ότι είναι σε κοινόχρηστο χώρο και για τα οποία η διαδικασία θα τελειώσει και θα ολοκληρωθεί το 2000 το επόμενο χρόνο, θα ερωτηθεί η δασική, εγώ αφήνω και μας διακόψετε, με δεν πειράζει. Αρκεί να μπορώ, εγώ μπορεί να είστε ο πρώτος των πρώτων, να είστε ο προϊστάμενος, να είστε που μπορείτε πάντοτε να παρεβαίνετε, αλλά μην αποκλείετε και το Δημοτικό Σύμβουλο που πάει να σας βοηθήσει. Λοιπόν, ρώτησα γιατί, νομίζω είχε ρωτηθεί και την προηγούμενη φορά. Δεν προσέχει να κάτω. Δεν θέλει να με προσέχει, δεν πειράζει. Ακούει το ηχό. Εγώ, όπως βλέπετε, ασκαρθανικτή σας προσέχω. Ναι, δεξιά σας όμως. Στον οποίο αναφέρεται το ερώτημα. Δεν το βλέπετε. Καλά κάνετε. Εγώ αρκούμε στη σιωπή. Λοιπόν, ρώτησα, επαναλαμβάνω. Τώρα ο Δήμαρχος με προσέχει.
τα δύο οικοδομικά τετράγωνα για τα δύο. Θα ερωτηθεί η δασική υπηρεσία. Είχε ερωτηθεί νομίζω την προηγούμενη φορά. Δεν διακόπτεται. Εγώ δεν διακόπτω κανένα, ούτε πρόκειται να διακόψω. Πρώτα ρωτάτε λοιπόν η δασική υπηρεσία και η υπηρεσία επίσης δασική της αποκεντρωμένης και μετά εγκρίνονται οι μελέτες. Ερώτησα, για την απάντηση δεν πήρα. Δεύτερον, όσον αφορά τώρα για την μελέτη του 2009, αν την έκρινε, ψήφισε και ο Σκουτέρης. Μετά από 9 χρόνια δεν έχει δικαίωμα ο οποιοδήποτε Σκουτέρης να πει ότι η κατάσταση της Βουτσινά παραμένει, να βελτιωθεί η μελέτη και να σταματήσουν να κοπούν ορισμένα αναδέντρα, τα οποία είναι ένα 2 μέτρα. Και αν έχει στόχο είστε απόλυτα η διοίκηση να καταργήσει τα πι και τα κολονάκια, όχι μόνο καρότσι δεν χωράει, γιατί αυτό το δοκίμασα. Ευχαριστούμε τον κύριο Σκουτέρη, είστε απόλυτα κατανοητός. Λοιπόν, το λόγο αυτά τα ερωτήματα απλά. Λοιπόν, ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Δυστυχώς δεν έγινα κατανοητός από τον συνάδελφο. Θα πω λοιπόν αυτά τα οποία είπα λίγο πιο αναλυτικά, αναγκαστικά, γιατί δεν έγινα κατανοητός. Κάναμε ανάθεση τη διαχειριστική μελέτη για τα δύο οικοδομικά τετράγωνα σε έναν εξωτερικό συνεργάτη. Αφού ολοκληρώθηκε η μελέτη του συνεργάτη, κατατέθηκε στο δασαρχείο. Πριν 2 χρόνια αυτά, κύριε Σκουτέρη, προσέξτε με. Πριν 2 χρόνια έγινε αυτό. Θα με ακούσετε πριν 2 χρόνια. Όχι, θα ακούσετε εσείς, γιατί δεν μπορούμε εδώ μέσα να παίζουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν εσείς δεν ξέρετε καλά τι συμβαίνει. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει. Ξέρουμε πολύ καλά. Λοιπόν, ακούστε με λίγο και αν ακούσετε. Λοιπόν. Σας επαναλαμβάνω λοιπόν. Μάλλον δεν έχετε διαβάσει το θέμα. Και σας το λέω ότι ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα. Και εσείς εξακολουθείτε και επιμένετε και ξαναρωτάτε. Δεν παίζω. Λοιπόν, ούτε θα με ακούσετε, και θα καταλάβετε πόσο λάθος έχετε. Στο φρασεολόγιο. Θα με ακούσετε και θα καταλάβετε πόσο λάθος έχετε. Λοιπόν, πριν 2 χρόνια λοιπόν ολοκληρώθηκε η μελέτη. Κατατέθηκε στο δασαρχείο. 18 μήνες το κράτησε το δασαρχείο το φάκελο εκεί, έκανε εισήγηση το δασαρχείο στην αποκεντρωμένη διοίκηση, ήρθε η αποκεντρωμένη, έλεγξε το χώρο, εγκρίθηκε με απόφαση της αποκεντρωμένης και αφού εγκρίθηκε το φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και το ψηφίσαμε και το παραλάβαμε. Δεν περιμένουμε τίποτα άλλο από δασαρχεία, από αποκεντρωμένες, έχει τελειώσει το θέμα. Και τώρα εσείς κάνετε ερωτήσεις για προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια μιλάει η εισήγηση. Για προγράμμα. Μα τα άλλα έχουν τελειώσει, έχουν κλείσει. Μα με συγχωρείτε. Αυτά είστε δημοτικό σύμβουλο, τα έχετε ψηφίσει ή δεν τα έχετε ψηφίσει ή απουσιάζατε. Λοιπόν. Άρα κάνετε μία ερώτηση η οποία έχει απαντηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο τον Ιούλιο που περάσαμε. Λοιπόν. Και η Βουτσινά πάλι το ίδιο. Η Βουτσινά, η παλιά μελέτη του 2009 που σας είπα ότι έπρεπε να τη θυμόσασταν, αλλά να πούμε ότι έχουν περάσει 10 χρόνια και μπορεί να μην τη θυμόσαστε, ήρθε ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο εδώ για να καταθέσουμε την πρόταση στο Πράσινο Ταμείο και να πάρουμε τη χρηματοδότηση. Τη φέραμε εδώ τη μελέτη, την καινούρια. Την εγκρίναμε. Την παρουσίασε η κυρία Αναγνωστοπούλου εδώ, είχαμε κατεβάσει το πανί και την παρουσίασε. Άρα έδειξε ότι μεγαλώνουν τα πεζοδρόμια, τα έδειξε, όλα αυτά που είπατε έχουν απαντηθεί, ειλικρινά. Γι' αυτό βγαίνω έξω από τα ρούχα μου, δηλαδή πριν 6 μήνες απαντήθηκαν αυτά και εσείς κάνετε ερώτηση για κάτι το οποίο το φέραμε μεμονωμένο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το εγκρίναμε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και κάνετε πάλι ερώτηση για αυτό το θέμα. Κύριε Σκουτέρη, σας παρακαλώ. Λοιπόν, σε ψηφοφορία λοιπόν το συγκεκριμένο θέμα. Οι συμφωνούντες, διαφωνούντες, κατά ο κύριος Τίγκας, λευκό ο κύριος Ζήκας. Συνεπώς, το πρώτο θέμα, έγκριση τεχνικού προγράμματος έτους 2019, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Το δεύτερο θέμα είναι για τον προϋπολογισμό του ΔΟΚΜΕΠΑ. Παρακαλώ την κυρία Παρίση, την πρόεδρο του νομικού προσώπου. Λοιπόν, πιστεύω να έχετε διαβάσει όλη την εισήγηση. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι πέρασε από το Συμβούλιο του ΔΟΚΜΕΠΑ. Επίσης, το παρατηρητήριο έστειλε τον απολογισμό πίσω και απεφάνθη ότι είναι ρεαλιστικός και ίσως κερδισμένος.
Πρέπει να αποτυπωθεί ωστόσο ότι σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου υπήρχε κάποια διαφορά ανάμεσα στην έκδοση των πινάκων της ΕΤΑ, δηλαδή στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, το οποίο βέβαια το έχουμε προσαρμόσει, οπότε είναι εντάξει, έχει κριθεί και από το Συμβούλιο του ΔΟΚΜΕΠΑ. Παμψηφί, ναι. Ευχαριστούμε την κυρία Παρίση. Υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Να πούμε ότι έχει προσέλθει και ο κύριος Τσουροπλής για το προηγούμενο θέμα. Άρα λοιπόν σε ψηφοφορία οι συμφωνούντες, διαφωνούντες, κατά, λευκό. Λευκό ο κύριος Τίγκας και ο κύριος Ζήκας. Άρα λοιπόν το δεύτερο θέμα. Έγκριση προϋπολογισμού του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέρημνας και Προσχολικής Αγωγής ΔΟΚΜΕΠΑ, οικονομικού έτους 2019, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Τρίτο θέμα, η έγκριση του προϋπολογισμού του ΔΟΠΑΤ. Παρακαλώ τον πρόεδρο του οργανισμού, τον κύριο Οικονόμου. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Για τα πρακτικά, εφόσον έχετε την εισήγηση, να καταγραφεί η πολύ σοβαρή δουλειά που γίνεται από την οικονομική υπηρεσία του ΔΟΠΑΠ στην προοπτική της νοικοκυρωσύνης. Έχουμε καλά οικονομικά, νοικοκυρεύουμε τον οργανισμό και να ευχαριστήσω μέσω του μικροφώνου την οικονομική μας υπηρεσία και όλους τους εργαζομένους στον τομέα. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, κύριε πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Οικονόμου. Υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις, τοποθετήσεις, σε ψηφοφορία, οι συμφωνούντες, οι διαφωνούντες, κατά. Λευκό, ο κύριος Τίγκας και ο κύριος Ζήκας. Συνεπώς, το τρίτο θέμα, έγκριση προϋπολογισμού του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, ΔΟΠΑΠ, οικονομικού έτους 2019, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Τέταρτο θέμα, έγκριση προϋπολογισμού του Αρχείου Μουσών, του Αρχείου Μουσείου Παλαιών Χαρτών και Χαρακτικών. Είναι η πρόεδρος, η κυρία Δημάκου. Είναι μηδενικός ο προϋπολογισμός. Υπάρχουν ερωτήσεις. Ωραία. Τοποθετήσεις. Οι συμφωνούντες. Διαφωνούντες. Κατά. Λευκό. Επιτέλους, έτσι να μπούμε και στα ομόφωνα. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, το τέταρτο θέμα. Έγκριση προϋπολογισμού του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Αρχείο Μουσείο Παλαιών Χαρτών και Χαρακτικών Αττικής. Οικονομικού έτους 2019. Εγκρίνεται ομόφωνα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την πολύ γόνιμη συνεδρίαση την οποία είχαμε. Η ώρα είναι 19 και 20. Λίγη η συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ πολύ.